Κύριε Περιφερειάρχη, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, θέλουμε να θίξουμε στη σύντομη παρέμβασή μας, συμπληρωματικά με όσα θα πούν και οι άλλοι φορείς, τα εξής ζητήματα. 1. Δρομολόγια μετακινήσεις μαθητών. Δεν πάει άλλο με τους άγονους διαγωνισμούς, επειδή οι ιδιώτες τα κρίνουν ασύμφορα οικονομικά. Δεν μπορεί η μετακίνηση των μαθητών να εξαρτάται από τον κάθε ιδιώτη και το κέρδος του. Το παράδειγμα του Ενεγίλ, του Ειδικού Σχολείου Δραπετσόνας, είναι χαρακτηριστικό. 2 διαγωνισμοί για 2 δρομολόγια βγήκαν άγονοι και παραμένουν ως τέτοιοι, με αποτέλεσμα 13 μαθητές της Α' Γυμνασίου και οικογένειές τους να ταλαιπωρούνταν για πολλούς μήνες. Το Δεκέμβρη έγινε τελικά επαναχάραξη των ήδη υπαρχόντων δρομολογίων ώστε να καλυφθούν και άλλα παιδιά. Ωστόσο, δημόσια ενημερώνουμε ότι υπάρχει ακόμα γονιός που δίνει 30 ευρώ τη μέρα από την τσέπη του για τη μετακίνηση του παιδιού του στο σχολείο. Λύση υπάρχει, την έχουμε πει και εμείς οι εκπαιδευτικοί, αλλά και η Ομοσπονδία των Υπαλλήλων στις Περιφέρειες, η ΟΣΙΑΠΕ, χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και με φροντίδα της περιφέρειας να γίνει προμήθεια λεωφορείων και πρόσληψη οδηγών που θα έχουν ως αποκλειστική τους απασχόληση την μεταφορά των μαθητών των ειδικών, καλλιτεχνικών και μουσικών σχολείων. Την αυτονόητη αυτή λύση δεν έχουμε δει δυστυχώς να διεκδικεί από το κράτος και την κυβέρνηση καμία περιφερειακή αρχή. Δεύτερον, μέτρα για την έβρεση χώρων σε συνεργασία με τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά για την ανέγερση σχολείων. Σύμφωνοι, η περιφέρεια σχολεία δεν χτίζει, κύριε Περιφερειάρχη. Έχει ευθύνη όμως να υποδείξει χώρους, να συμβάλλει, να πιέσει, να βρεθούν λύσεις. Ιδιαίτερα για εκείνα που έχουν υπερτοπικό διαδημοτικό χαρακτήρα. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τα 4 ειδικά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Πειραιά, που κυριολεκτικά ασφικτιούν, είναι χαρακτηριστικό ότι πέρσι μεθόδευαν σαν λύση τη μετακίνηση 13 μαθητών από το ειδικό σχολείο της Δραπετσόνας στα Άνω Λιώσα, λόγω έλλειψης χώρου. Το ένα ειδικό σχολείο, το συγκεκριμένο, συστεγάζεται με ΕΠΑΛ. 2 ειδικά σχολεία, το δεύτερο ΕΚ Πειραιά η Άνοιξη και το Ενεγίλ Πειραιά, συστεγάζονται με γενικό λύκειο και έχουν μάλιστα και κοινό προάβλιο χώρο. Πρέπει να βρεθεί χώρος για την ανέγερση σύγχρονων ειδικών σχολείων και εδώ έχει σοβαρή ευθύνη η περιφέρεια να υποδείξει τέτοιους. Αλλά και άλλα σχολεία που είναι πολύ παλιά, πολλά ακατάλληλα έως και επικίνδυνα, τα οποία τα έχουμε στείλει με επιστολή σε εσάς και δεν θα τα αναφέρω αναλυτικά για συντομία του χρόνου. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι εργασίες επισκευής του δρόμου Καλονής Επιδαύρου. Έχει καταστρεφεί από το Σεπτέμβριο από την κακοκαιρία Ντάνιελ και μόλις πρόσφατα ξεκίνησαν εργασίες εκαθάρισης. Με αποτέλεσμα την αφάνταστη ταλαιπωρία κατοίκων αλλά και εκπαιδευτικών και την αύξηση της επικινδυνότητας στη μετακίνησή τους. Τέλος, έχουμε δύο ερωτήσεις. Ποια είναι η θέση της Περιφερειακής Αρχής για τα καζάνια που έχουμε μέσα στην πόλη μας? Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυσή τους, τα οποία βρίσκονται δίπλα σε σχολεία και σπίτια της εταιρείας Oil One στην Δραπετσόνα? Ποιο είναι το σχέδιο εκένωσης του περάματος, το οποίο έχω την τιμή να είμαι εκπαιδευτικός, σε περίπτωση μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, σε μια περιοχή με καζάνια και βιομηχανικές δραστηριότητες? Εδώ μια ασφαλτόστρωση έγινε πριν λίγες μέρες, στη μία από τις δύο λωρίδες του ρεύματος εξόδου, έναν δρόμο έχουμε να μπούμε και έναν να βγούμε, και σε ένα τμήμα μάλιστα του δρόμου, και η ουρά των αυτοκινήτων έφτασε πολλά χιλιόμετρα πίσω, θέλαμε 20 λεπτά να βγούμε από το πέραμα. Φανταστείτε να γίνει κάνα μπαμ. Για να μην πούμε λοιπόν πράγματι ποτέ ξανά, εδώ πρέπει να ληφθούν μέτρα για τις ζωές των ανθρώπων. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως.